πω καλή χρονιά με την ευκαιρία της Πίντας, λίγο καλησπέρα και καλή χρονιά σε όλη την υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Με ρώτησε ο πρόεδρος έξω τι θα, θα εξαγγείλεις. Τι να εξαγγείλω, 13η σύνταξη δεν μπορώ να εξαγγείλω. Άρα θα μείνουμε λίγο στα τοπικά θέματα. Νομίζω, όπως λέω κάθε χρονιά, δύο τομείς είναι της καθημερινότητας και τα λίγο πιο μεγάλα θέματα. Πιστεύω ότι στην ίδια μέρη μας στην καθημερινότητα δεν λέω ότι τα πάμε τέλεια και ποτέ δεν θα ακούσαμε να τα πάμε τέλεια και άριστα. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια όμως και από την καθαριότητα και από το πράσινο και από την ευρωπαϊκή. Γίνεται μια προσπάθεια, επαναλαμβάνω, να βελτιώνουμε, να λύνουμε προβλήματα, όχι πάντα με επιτυχία. Αλλά συγκεκριμένα μέσα πιστεύω ότι και από ό,τι ακούω και τον πρόεδρο υπάρχει μια σχετική επαναλαμβάνω ικανοποίηση από αυτές τις υπηρεσίες. Βλέπω ότι προωθούμε καθημερινά να κάνουμε κάποια πράγματα παραπάνω σε αυτό το καθημερινότητα. Τώρα που λαποστρώνουμε, νομίζω τώρα δεν είναι 300 ευρώ, αλλά στα δεξιά που κάνουμε και ορισμένα άλλα πράγματα μικρή εμβέλεια. Και η παιδική χαρά στη Σούδα και το στο Ισάπη για σήμερα. Εντάξει, αυτά είναι πιο μικρά πράγματα. Στα πιο μεγάλα, να σα πω λίγο, στα πιο μεγάλα που βρισκόμαστε και τι μπορούμε να κάνουμε στο τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο που θα είμαστε ακόμα δημοτική αρχή. Τουλάχιστον για 1,5 χρόνο. Το θέμα των υπολείμων, όπως έχω ξαναπεί, προχωράει. Περιμένουμε το προεδρικό διάταγμα για να γίνει αυτή η σημαντική παρέμβαση και για την περιοχή αλλά και για τον ευρύτερο Πειραιά. Όπως έχω ξαναπεί, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για εξασφαλίσει το κονδύλι. Περιμένουμε να μπει το προεδρικό διάταγμα για να δημοκρατήσουμε και να έχουμε ανάδοχο. Είναι το ένα που μας απασχολεί. Το δεύτερο που μας απασχολεί είναι να προλάβουμε και θα προλάβουμε ήδη. Έχω ξεκινήσει μια επικοινωνία με τον Ευαγγελισμό για το γνωστό οικόπεδο για να δούμε και αν μπορέσουμε να κάνουμε μια έστω αξιοποίηση για τους δημότες, ώστε να μην υπάρχει τίποτε. Το τρίτο είναι που δεν έχουμε όμως κάποια εξέλιξη άμεση για να είμαι ειλικρινής ή κάτι πολύ νεότερο στο θέμα του παλιού να πάξει του οικόπεδου και Μελετόπουλου και αυτή η ιστορία που σας απασχολεί και απασχολεί όλους μας. Δεν έχουμε κάτι δυσάρεστο, αλλά δεν έχουμε κάποια οριστική θετική εξέλιξη με αυτή την εκκρεμότητα. Το ΣΕΦ προχωράει και νομίζω ότι πριν ολοκληρώσουμε τη θητεία μας θα έχει περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια και στο Δήμο Πειραιά. Και στη γραμματεία ήδη έχουν βελτιώσει η περιφέρεια την κατάσταση. Νομίζω είναι πιο ανθρώπινη από ό,τι ήταν παλιά στο ΣΕΦ, στα γηπεδάκια και στην περιβάλλοντα χώρα. Αλλά σκοπός είναι να τον πάρει τοπική αυτοδιοίκηση και να μπορέσουμε και να κάνουμε και αθλητισμό αλλά και άλλες επενδύσεις, ώστε να γίνει επισκέψιμος ο χώρος από όλους. Ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται, δεν ξέρω πού είναι ο κ. Καϊτανάρος. Ολοκληρώθηκε και ο κ. Ζαγουδέλης μαζί, ή ολοκληρώνεται η μελέτη για την ειρήνη. Που ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα και δική μας και νομίζω είναι και απέτυχε στον καθήκον είναι μια ανάπλαση της οδού ειρήνης. Ενώ δεν τα λέω σωστά, Στέλιο μου, ενώ πεζοδρόμια, καινούργια πεζοδρόμια, νέα φωτιστικά, νέα ασφαλτικά, ό,τι περιλαμβάνει δηλαδή μια αστική ανάπλαση σε ένα. Σε ένα παραδείγμα τη δράμα. Εντάξει, θα πρέπει να παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη. Θα κάνουμε μια μερίδα εδώ, σε αυτή την αίθουσα, για τους φορείς και όσους κατοίκους που να παρουσιάσουμε τη μελέτη αυτή. Νομίζω ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα θα είμαστε έτοιμοι και έχουμε προφορικά εξασφαλίσει και τους πόρους που απαιτούνται για να προχωρήσουμε και να κάνουμε το στομότερο δυνατό μια δημοπράτηση ώστε να κλείσει και αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, Πρόεδρε, είναι κάτι που ξεχνάω. Θα σου πει στο σχολείο. Για πείτε μου. Τα οικόπεδα θα πει. Δεν είπες τίποτα. Α, για τα οικόπεδα θα πει, σωστά, έχετε δίκιο. Άρα τα έχει χάσει. Δεν είναι κατά ανάγκη. Είναι από το σπουδαιότερο, αλλά είναι από το σπουδαία. Από πού είναι το σπουδαιότερο. Τα πεζοδρόμια είναι το σπουδαιότερο. Να μην διαφωνήσουμε. Ο καθένα έχει τη δική του αξιολόγηση. Ο καθένα έχει τη δική του αξιολόγηση πάνω απ' και θεμητό είναι αυτό. Είναι ένα από τα μεγάλα θέματα. Δεν έχουμε κάποια κινητικότητα, γιατί είχε μια ανησυχία και κάποιες συνεντεύξεις που λέγανε έλεγε ο ιδιοκτήτης, έλεγε ότι εγώ προχωράω να κάνω μόλ και αγορικά κλπ. Εμείς δεν έχουμε την ίδια, ούτε έχουμε καμία ένδειξη ότι έχει αλλάξει κάτι για την προστασία την οποία παρέχει ο Δήμος. Απ' την άλλη έχουμε από διάφορους συλλόγους και παρατάξεις μια πρόταση ώστε να ισχυροποιήσουμε με νέες αποφάσεις μας στο πλαίσιο το οποίο προστατεύουμε το χώρο αυτό για να πετύσουμε και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το κάνουμε. Αν απαιτείται, παρόλο που επαναλαμβάνω ότι η υπηρεσία του Δήμου λέει ότι είμαστε διασφαλισμένοι και εξασφαλισμένοι, δεν μπορεί να προχωρήσει ο ιδιώτης με οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, θέλω να πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποια εξέλιξη θετική. Δηλαδή με την έννοια της απαλωτρίωσης, ξέρετε ότι οι δύο ιδιωτήτες. Το να παραμείνουν όπως είναι, ούτε αυτό νομίζω κατά τη γνώμη μου είναι το δόκιμο. Πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα θέματα να αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι χτίζοντας 70.000 τετραγωνικά. Τώρα δεν ακούγομαι και καλά.
σας επαναλαμβάνω ότι για την υπηρεσία μας, τουλάχιστον στην Πολεδομία, το οικόπεδο αυτό είναι διασφαλισμένο ώστε να μην μπορεί ο ιδιώτης να προχωρήσει σε αυτήν. Όμως, αν απαιτηθεί και πράγματι δικαιωθούν είτε σύλλογοι είτε συνδυασμοί του Συμβουλίου, οι οποίοι πρότειναν να πάρουμε νέες ζωοπαύλες για να χειροποιήσουμε αυτό το πλαίσιο, προφανώς θα το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα σκοπό να συνενέσουμε σε οποιαδήποτε χτίσιμο εμπορικών κέντρων ή νοσοκομείων κτλ. Απ' την άλλη, όμως, να μην πεις, εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να θέλουμε να παραμείνει και αυτή η κατάσταση εδώ, έτσι. Από τον Αγίδη ένα μόλι, ένα μεγάλο νοσοκομείο, προηγούμενο από την ΕΕ. Ναι, συμφωνώ σε αυτό, αλλά το έχουμε εγκριστά. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι. Διότι η κρίση δεν είναι μόνο για νοσοκομείο, ξέρω εγώ, μεγάλο ή πολύ σκέτο. Να δούμε δηλαδή πώ αυτό θα προχωρήσει. Σα είχα πει νομίζω πέρσι εδώ ότι υπήρχε μια πρόταση του Περιφερειάρχη, την κυρία Δούρου, να δώσει ίδια ένα ποσό για την απροτρίωση μεταξύ 5 και 7 εκατομμυρίων, αλλά οι ιδιοκτήτες ξέρουν ότι ζητάνε 20 εκατομμύρια ευρώ. 20 εκατομμύρια ευρώ ουδέποτε μπορεί να βρει για να μαθημερίσει ο Δήμος Σπηλιά για να το προτείνει, ούτε υπάρχουν ποτέ λεφτά σε αυτά τα πράσινα ταμεία που μπορεί να είναι διάφορα κτλ. Λέμε ότι αυτά είναι επιτοκευμένα ταμεία ή υπάρχει περίπτωση να το δει στο σύντομο 300.000 με 700.000 για δράσει και όχι των 20 εκατομμυρίων. Ναι, το κλειστό, εντάξει, το είχα πει και πέρσι, θα γίνει το κλειστό, υπήρχε μια καθιστή μελέτη, θα κάνουμε ένα κλειστό γυμναστήριο. Δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό, θα είναι ένα γήπεδο, ένα γυμναστήριο εντός του σχολείου, το οποίο θα εξυπηρετεί στο γυμνάσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί μέχρι 3 ώρα το σχολείο και μετά τις 3 ώρα θα φιλοξενήσω μαζί του πειρά, ώστε να αποσυμφορηθούν και τα άλλα μοναδικά 2-3 κλειστά που έχουμε που κάνει χρήση και ο Πάρκ και τα σωματεία, δηλαδή του Αλφαία, την Καμινίνα και όποια σχολικά έχουμε στη Ζαβέλα. Πιστεύω ότι αυτό το προλάβουμε. Κόλλησε μελέτη λίγο στα εξαμεθολογικά, όπως είπε ο Πρόεδρε. Καλώς ή κακώς θα τελειώσει όμως και επειδή ένα γήπεδο τέτοιο, εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση, είναι εύκολο να το κατασκευαστεί. Και αυτό θα προλάβουμε να το κάνουμε μέχρι τη λήξη της θητείας μας. Δεν έχω να πω πολλά περισσότερα. Επαναλαμβάνω ότι καταβάλουμε μια προσπάθεια. Εργαζόμαστε νομίζω όλοι αρκετά. Με τα σωστά μας και τα λάθη μας, με τις ελλείψεις, τις καθυστερήσεις μας, αλλά νομίζω και με ένα αποτέλεσμα θετικό σε αυτά τα πράγματα, θα συνεχίσουμε και θα μας κρίνετε νομίζω και εμένα και όλους τους αντιδημάρχους, τους δημοτικούς συμβούλους, τον Οκτώβριο του 19, που τελικά θα γίνουν οι εκλογές, όπως μας ενημέρωσε επισήμως ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κουλέτσης, οι εκλογές τοπικητικές θα γίνουν τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο του 2019, αντί για Μάιο του 2019, όπως ήταν προγραμματισμένες. Εντάξει, νομίζω δεν είναι και πίτα για να λέμε πάρα πολλά τώρα προγραμματικά ή αρχιστικά. Ήθελα ένα πλαίσιο πραγμάτων να βλέπετε, να ξέρετε αυτόν τουλάχιστον που δουλεύουμε και που εξεργαζόμαστε και προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Αυτά από μένα. Εύχομαι τον χρόνο εδώ τα μισά από αυτά τουλάχιστον να τα έχουμε πλέον ολοκληρώσει, ώστε να λέμε ότι γίνανε και να μείνουν τα 2 από τα 5 που ανέφερα. Επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρω, Στέλιο, μου νομίζω και η Αλέξανδρα και όλοι οι δημοσιογράφοι ότι η ειρήνη. Κλειστό ευαγγελισμό μπορούμε μέσα στο 18 να τα φέρουμε σε πέρας και ταυτόχρονα προσπαθούμε για το Μελετόπουλου, τη Χροπή ή το ΣΕΦ, που εντάξει το ΣΕΦ νομίζω είναι δρομολογημένο, δεν πρόκειται να γίνει κάτι δυσάρεστο, είναι το πότε θα έρθει αυτό στα χέρια μας με τις χρήσεις και τους αντίστοιχους συντελεστές για αυτά τα πράγματα, όπου πλέον μετά θα κάτσουμε να συζητήσουμε σε μια διαβούλευση ή με λίγη ενέστη με το οικόπεδο που. Για τη γέφυρα με το Μοσχάτο, σε με τίποτα. Για τη γέφυρα με το Μοσχάτο εννοείται, δεν λέτε τη ράμπα, εννοείται τη γέφυρα. Εννοείται τη γέφυρα, όχι τη ράμπα. Γέφυρα για τα αυτοκίνητα. Έχουμε πληρωθεί από λαμποτάδι, από γραμμέ, από τραμ. Το έργο για το οποίο αναφέρεστε δεν είναι δημοτικό έργο όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι έργο ή διαδημοτικό. Δεν λέω αν είναι βλάκα σου. Ο Δήμαρχος υποστηρίζει. Είναι μεγάλο βλάκα. Εγώ λέω ότι είναι ένα έργο το οποίο αφορά δύο Δήμους και την περιφέρεια του Ξέρω το Ποτάμι. Το Κηφισό δεν ανήκει στο Δήμο Πειραιά ή στο Δήμο Μοσχάτου. Υπάρχει άρα ένα πρόβλημα με τη μελέτη, ένα πρόβλημα πράγματι με την επιθυμία του άλλου δημάρχου, ο οποίος αξιολογεί ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το έργο κατά τη γνώμη μου, δεν το ξέρει και ο πρόεδρος, έχουμε εκλογιάσει. Και ένα θέμα που αφορά εσύ, το δώσουμε. Έτσι για μελέτη είμαστε και πάντου σου παρακαλώ για μελέτη. Πάντα καλά λέει Γιώργη, κάτσε κάπου, ας το δείμα. Γιατί έχει έρθει ο χάρτης στο Δήμο και εδώ έχετε, δεν έχει γίνει τίποτα, καμία έκκληση. Δεν ξέρω περί τούτου τι γράφει το χαρτί, αλλά επαναλαμβάνω, αν είναι για τη γέφυρα το χαρτί, δεν μπορεί ο Δήμος να κάνει κάποια παραπάνω κίνηση πέρα από την κουβέντα. Να κάνει ενέργεια ο Δήμαρχος, αλλά δεν έχει κάνει καμία.
εσείς πώς το λέτε αυτό. Το βλέπω. Το βλέπω. Δεν ισχύει. Εντάξει, δεν ήρθαμε εδώ να διαφωνήσουμε. Εδώ είναι πίτα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Όπως είπα, δεν μπορεί να συμφωνήσει σε όλα. Ούτε μπορείτε να ξέρετε φυσικά τι ενεργείες έχει κάνει ο Δήμος. Είναι δικαίωμα σου βέβαια να έχει την άποψη σε ό,τι σου έχουμε. Να σας πω κάτι για το οικόπεδο που είπατε του πρώην που τα πάρουν. Μάλιστα. Ότι δεν γίνεται κάτι. Γιατί όμως επιτρέψατε να γίνει ένα πελώριο πάρκινγκ. Να γίνει. Έχει γίνει ένα πελώριο πάρκινγκ. Τι είναι ότι επιτρέψαμε. Επιτρέψατε, γιατί τους ρωτήσαμε εμείς δεν υπαρκάνεται σε αυτό το οικόπεδο. Έχει μεγεθυνθεί το πάρκινγκ. Βεβαίως. Το οικόπεδο αυτό δεν έχει στο Δήμο Πειραιά. Μου λέτε ότι έπρεπε να μιλάμε ένα-ένα και να ακουγόμαστε. Δεν έχει άδεια για πάρκινγκ. Δεν σας ακούω, μισό λεπτό για την άδεια. Δεν έχει άδεια για πάρκινγκ. Έχει ελέγξει η υπηρεσία του Δήμου αν έχει άδεια για πάρκινγκ. Μιλάτε για τα δύο ανοιχτά ή για την υπέρβαση που κάνουν. Δεν το ξέρω, να μην σας απαντήσω. Γιατί εμείς κατ' επανάληψη έχουμε πάρει την δημοτική αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία δεν πατάει βέβαια ποτέ στον Νεοφάλιρο. Γιατί και ποτέ δεν πατάει η δημοτική αστυνομία στον Νεοφάλιρο ούτε για τα παράνομα παρκαρίσματα, ούτε και για τις αυτερησίες που κάνει το πρώτο πάρκι που νοικιάζει και τον δρόμο και το πεζοδρόμιο. Αν θέλετε. Πρώτο να πω ότι η δημοτική αστυνομία δεν είναι ότι δεν πάει στο Φάλιρο. Δεν έρχεται, λέω ότι δεν έχουν άτομα. Ναι, σας πω γιατί. Λέω λοιπόν ότι η αστυνομία δεν πάει ούτε στο διαμέρισμα, ούτε στο τέταρτο, ούτε στο πέμπτο. Αυτό είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Πάει μόνο στο πρώτο και κυρίω στο δεύτερο και λιγότερο στο πρώτο. Διότι έχουμε 18 δημοτικού συμμετοχού, όπου διευθυντή και δύο προϊστάμενοι είναι μείον 3, μένουμε στου 15. Με τα ρεπόρ και τα κυλιόμενα ωράρια έχουμε 6 δημοτικού αστυνομικού σε βάρδια το πρωί και δύο το απόγευμα. Και αυτό που έχει επιλεγεί, και κρίνεται κάθε επιλογή βεβαίως από όλους, είναι ότι επειδή έχουμε τα έργα του τράμα ακόμα και μια δύσκολη πολύ κυκλοφορία στο κέντρο του Πειραιά, παράνομο παρκάρισμα, επεκτάσεις πεζοκατισμάτων, παράνομη διαφήμιση και μια σειρά άλλων παραβατικών συμπεριφορών, όσο μπορούμε αυτοί οι άνθρωποι να εστιάσουν στο συγκεκριμένα διαμέρισματα. Άρα δεν είναι αντικείμενο το Φάλιρο, αν είναι αντικείμενο κάποιο είναι τρία διαμέρισματα. Πέμπτο, τέταρτο και τρίτο, αυτό λέω. Τα πάρκινγκ δύο φορές ανήκουν στην περιφέρεια τα πάρκινγκ, δεν είναι ο χώρος της αγωνιστής. Όχι, είναι στην περιφέρεια. Έχει γίνει ο έλεγχος από την υπηρεσία της περιφέρειας δύο φορές. Την τρίτη φορά τα πάρκινγκ πρέπει να κλείσουν. Αυτό θα το για μας. Αυτό, τα πράγματα τα δύο πάρκινγκ που είναι εκεί και έχουν κάνει ένα συμφωνητικό με τον ιδιοκτήτη του οικοπαίδου, τον Μελιωτόπουλο, έτσι ώστε για να κάνει χρήση του πίσω οικοπαίδου. Αυτό δεν αγγίζει το Δήμο, όμως αυτό αγγίζει κάτι που είναι την περιφέρεια. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.